33. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για την αγαπημένη μας σειρά «Η Γη της Ελιάς». Σήμερα θα μιλήσουμε για μια συγκλονιστική εξέλιξη που θα δούμε στο τέταρτο κύκλο, η οποία θα επιστρέψει στις οθόνες μας το Σεπτέμβριο. Γι' αυτό κρατηθείτε, διότι έχουμε νέα τα οποία θα σας εκπλήξουν. Ξεκινάμε με την Άννα, η οποία θα βιώσει μια απρόσμενη και χαρμόσυνη ανατροπή στη ζωή της. Η Άννα επισκέπτεται το γυναικολόγο της για μια συνηθισμένη εξέταση. Όμως το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου συνηθισμένο. Ο γιατρός της ανακοινώνει πως είναι έγκυος, αλλά όχι απλώς έγκυος, κυοφορεί δίδυμα. Οι χαρμόσυνες αυτές ειδήσεις ταξιδεύουν αστραπιαία σε όλη την Αρεόπολη και οι κάτοικοι συγκεντρώνονται στο καφενείο του Πότη για να συγχαρούν το ζευγάρι. Η Άννα και ο Πότης πλέουν σε πελάγι ευτυχίας, καθώς ετοιμάζονται να γίνουν γονείς δύο παιδιών. Αλλά η χαρά δεν κρατάει για πολύ, καθώς το τρέιλερ της νέας σεζόν μας αφήνει με κομμένη την ανάσα. Η τέταρτη σεζόν ξεκινάει με φωνές, φωτιά, ιστερία και έναν θάνατο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Αμαλία, η οποία πληρώνει κάποιον για να καταστρέψει τις ζωές των Βρετάκων. Την ακούμε να φωνάζει εξοργισμένη. «Κάψατε άνθρωπο!» Αμέσως μετά ο Κουράκος κλείνει μια μαύρη τσάντα, υποδηλώνοντας πως μέσα βρίσκεται πτώμα. Το μυαλό όλων πηγαίνει στην κυρία Ελευθερία, τη γυναίκα που φρόντιζε τη μικρή Αγγελική. Η φωτιά σώζει την Αγγελική, αλλά η κυρία Ελευθερία δεν καταφέρνει να επιβιώσει. Αυτή η τραγωδία σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου μαρτυρίου για τους Βρετάκους, καθώς ο Μάνος και η Μαρίνα θα παλέψουν ξανά για την κηδεμονία του παιδιού. Στο μεταξύ, η Αθηνά αντιμετωπίζει τη σημαντικότερη μέρα της ζωής της με το χειρότερο τρόπο. Η τέταρτη σεζόν ξεκινάει με ένταση, πόνο και δάκρυα, καθώς οι φωνικές πυρκαγιές θα αλλάξουν ριζικά τις ζωές των πρωταγωνιστών μας. Οι ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη και οι τηλεθεατές, όπως όλα δείχνουν, θα κρατήσουν την ανάσα τους για τις εξελίξεις. Η αναμονή για την επιστροφή της σειράς έχει χτυπήσει κόκκινο και δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί. Οι σεναριογράφοι έχουν φροντίσει να μας κρατούν σε εγρήγορση με κάθε επεισόδιο και η νέα σεζόν υπόσχεται ακόμη περισσότερη δράση, συγκινήσεις και ανατροπές. Μη χάσετε λοιπόν τον τέταρτο κύκλο της σειράς που θα μας καθυλώσει και πάλι από το Σεπτέμβριο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ακόμη περισσότερες εξελίξεις. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!